Λοιπόν, τι συμβαίνει? Θα σου το πω όπως το σκέφτομαι, γιατί σε εκτιμώ. Και γιατί είσαι κι εσύ ντόμπρος και ειλικρινής άνθρωπος με μπέσα. Καλός ο πρόλογος, αλλά παίρνω στο παρασύνθημα. Δεν σου κρύβω ότι με ενοχλεί παρέα σου με το Στάθη. Μπορεί να ακούγομαι παράλογος. Προσπάθησα να το διαχειριστώ, όμως δεν μπορώ. Είναι σαν αγκάθι. Συγγνώμη αν σε φέρνω σε δύσκολη θέση, όμως έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου. Από τη μεριά σου, έχεις απόλυτο δίκιο και καθόλου δεν με φέρνει σε δύσκολη θέση. Αλλά άσε με να σου εξηγήσω και τους λόγους αυτής της παρέας. Όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος να με εξηγήσεις, Ιάκωβε. Απλώς ήθελα να σου πω πώς νιώθω. Θα στην έκανα και μόνος μου αυτή την κουβέντα σε λίγο καιρό. Δεν είμαι χαζός. Ένα πράγμα που μου έμαθε η ζωή είναι να μπαίνω στη θέση των άλλων. Μόνο έτσι συναισθάνομαι. Η αλήθεια είναι πως μόνο έτσι μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά. Ωραία. Κοίταξε, Γιώργη. Το Στάθη τον ξέρω από μικρό παιδί. Και πάντα το συμπαθούσα. Αυτή η γυναίκα, η αρετή, δεν είναι με τα καλά της. Και ο πιο ακέραιος άνθρωπος στον κόσμο και ο πιο έντιμος θα είχε γανακτήσει κοντά της. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Αλλά έχω την αίσθηση πως η παρέα μαζί σου έχει έναν μόνο σκοπό. Την Ιουλία. Όχι, όχι.